Vampire Vapes. Όταν το πρώτο είδα τη σειρά να πω ότι διάβασα Vampire Diaries. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μ' άρεσε η σειρά. Δεν έχω δει τη σειρά. Όχι ψέματα, έχω δει κανένα επεισόδιο από τη σειρά. Και ήταν πάρα πολύ σαν για μένα. Και λέω, βγάλε ένα λίγο υγρά. Και μετά συνειδητοποιώ ότι είναι η πασίγνωση Vampire Vape. Η οποία έχει ένα από τα πιο πασίγνωστα υγρά. Pikman. Ο οποίο δεν ξέρει το Pikman, θα το μάθει. Είναι πάρα πολύ ωραίο υγρό. Εδώ η Smokey και την ευχαριστούμε πάρα πολύ μας έχει αποστείλει ολόκληρη τη σειρά από τα καινούρια Vampire Vape. Είναι αυτά εδώ. Τα οποία έχουν έρθει για να ταράξουν τα νερά. Έχουμε πέντε υπέροχε γεύσει. Πέντε φοβερέ γεύσει. Σα έχετε δοκιμάσει τα Vampire... και Τα, τα vampire. Έχετε δοκιμάσει τα υγράκια. Δεν τα έχετε δοκιμάσει τα υγράκια. Γι' αυτό είναι ευκαιρία να τα δοκιμάσετε. Στο τέλο του βίντεο ακολουθεί διαγωνισμό για ένα τυχερό. Θα μου πείτε ρε παιδιά, τη σειρά την έχουμε δει τόσο καιρό πριν. Ναι, αλλά εγώ τώρα είχα χρόνο να την παρουσιάσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα γιατί την έχω αρκετό καιρό στα χέρια μου, την έχω δοκιμάσει, την έχω εξαντλήσει και είναι ευκαιρία να σα πω την απόψη μου στα γρήγορα. Πρώτο υγράκι τη σειρά που θα δείξουμε είναι το Sweet Lemon Pie. Πρόκειται για μια λεμονόπτα η οποία είναι αρκετά γλυκιά, όχι τόσο γλυκιά βέβαια, αλλά είναι γλυκιά το πόσο γλυκιά έχει να κάνει με τα στάνταρ του καθενό. Το οποίο έχει μια βουτυρένια αίσθηση, πάρα πολύ ωραία βουτυρένια αίσθηση. Βασικά με την πρώτη τζούρα, αυτό που νιώθει είναι την οξύτητα του λεμονιού. Βασικά, όχι την οξύτητα του λεμονιού, δεν έχει τόσο πολύ λεμόνι. Είναι, απλο, είναι σαν να έχει απλώσει το λεμόνι. Νιώθει την τζίμη, νιώθει τη, τη βουτυρένια αίσθηση την οποία έχει και το λεμονάκι. Είναι ένα υγράκι για all day, μου άρεσε πάρα πολύ. Ειδικά σε αερά του, όχι πολλά βατ όμω, γιατί στα πάρα πάρα πολλά βατ μου έδωσε μια αίσθηση ελαφρά πικράδα, να πω όχι ελαφρά πικράδα, πώ να το πω, μου σαν να υποτώνησαν κάποια στοιχεία του υγρού. 50-60 βατ για μένα ήταν το sweet spot για αυτό το υγρό. Είναι αρκετά ωραίο γλυκό, γλυκατζίδικο υγρό, εντάξει, όχι πάστα, αλλά γλυκό. Γιατί κάνω τόση ανάλυση, γιατί δεν ξέρω να πω το πόσο γλυκό είναι. Είναι πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ σε αεράτο. Είναι αυτό εδώ. Πάμε να δούμε λίγο το επόμενο υγράκι. Strawberry Burst. Δεν ξέρω τι σημαίνει το Burst. Είναι τσιχλόφουσκα. Τσιχλόφουσκα φράουλα. Αλλά έχει ένα ωραίο συστατικό μέσα. Εσπεριδοειδή. Βασικά με το που κάνει την τζουρίτσα σου, ρε παιδί μου την πρώτη, σου έρχεται η αίσθηση τη φράουλα. Πάρα πολύ ωραία. Και σου βγάζει μια ωραία οξύτητα και των σφαιριδοειδών. Πά! Βασικά, μόλι κάνει την πρώτη σου τζουρίτσα, νιώθει τη γεύση τη φράουλα και σου έχει και μια ωραία αίσθηση των εσπεριδοειδών. Όλο αυτό σε μια τσίχλα. Δεν θα τη συνδυάσω, δεν θα τη συγκρίνω μάλλον με κάποια άλλη τσιχλόφουσκα που ξέρω γιατί μου κάνει λίγο διαφορετική αίσθηση. Πολύ ωραίο, πολύ καλό και θέλει βατ. Σε λίγα βατ που το δοκίμασα, μ, mm. okay, δεν ήταν ό,τι καλό. Μάλλον δεν μου έβγαλε όλε τι γεύσει. Μόλι του έδωσα όμω βατ, πλημμύρισα τα πάντα από γεύση. Strawberry burst. Όποιο ξέρει, σημαίνει το burst να μου γράψει κάτω στα σχόλια. Πάμε να δούμε το επόμενο υγράκι. All day grape και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ένα υγρό με σταφύλι εφόσον έχουμε λεμόνι, έχουμε φράουλες, στο σταφυλάκι δεν γίνεται να λείπει αφού δεν έχουμε βατόμουρα, όχι έχουμε βατόμουρα άρα δεν μπορεί να λείπει και το σταφύλι λοιπόν, παγωμένο σταφυλάκι, όχι δροσερό, παγωμένο, παγωμένη επίγευση με σταφύλια, ζουμιρά σταφύλια, βασικά ριμπένα style σε αυτή τη φάση παγωμένο, σε όσους αρέσουν τα παγωμένα και οι δροσιστικές εδώ είσαστε. Grape, all day grape και χαλαρά ένα all day υγράκι, έτσι. Heisenberg, το πρώτο το... <laughs> Heisenberg, Heisenberg, Heisenberg. Το πρώτο παγκοσμίω, υγρό με μούρα, κόκκινα μούρα που βγαίνει μπλε. Βέβαια το έλαβω. Πώς γίνεται να είναι κόκκινα τα μούρα και το υγρό να βγαίνει μπλε. Περιέργα πράγματα. Αλλά σε όσους αρέσουν τα ζουμερά κόκκινα μούρα και σας αρέσει και το παγωμένο, εδώ είστε. Heisenberg, μία από τις καλύτερες προτάσεις της Vampire Vape, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά τα μούρα, δεν μου αρέσουν και τα παγωμένα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραία συνταγή. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή και βασικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μπλε. Όπως και το Pinkman, το οποίο είναι κόκκινο, μου αρέσει να τα βλέπω στους ατμοποιητές κόκκινο και μπλε, είναι πάρα πολύ ωραίο μόνο και μόνο που βλέπω αυτό το χρώμα. Τρελαίνομαι! Είναι πάρα πολύ όμορφο και γενικά είναι ωραίο και στη γεύση. Οκ, okay, δεν είναι για μένα, το ξέρετε. Θέλει βάτ. Δώστε του αέρα. Δώστε του αέρα και θα το ευχαριστηθείτε. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Heisenberg, το πρώτο κόκκινο μουρο που βγαίνει μπλε. Και πάμε στο επόμενο υγράκι. Και πάμε να δούμε το πιο γνωστό υγρό τη εταιρεία, το οποίο έχει κάνει θράψη, είναι το Pikman. Αυτό είναι κόκκινο, είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Μου αρέσει το κόκκινο, μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Είναι χυμή φρέσκο φρούτο, βασικά είναι άγρια μουρα. Είναι υπέροχο υγρό. Είναι φοβερό υγρό. Δεν το περίμενα. Το είχα ξεχάσει τόσο καιρό στην άκρη και ξαφνικά το δοκιμάζω για καλοκαιρά και τώρα απίστευτο. Απίστευτο. Εκτό ότι μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του, είναι πάρα πολύ έντονο υγρό. Έντονο με την καλή έννοια, δηλαδή πλημμυρίζει το στόμα σου από γεύσει με την πρώτη τζούρα. Είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Είχε και πάρα μα πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Βασικά έχει μέσα κάτι blueberry για κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι φαίνεται. Πιστεύω, δεν ξέρω. Άγρια φρούτα λέει τώρα τι θα είναι μέσα σε αυτά. Κάτι μπλούμπεριέ, κάτι τέτοια πράγματα θα είναι. Όπω και να έχει είναι κόκκινο όμω. Είναι κόκκινο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μήπω το προηγούμενο θα πρέπει να είναι κόκκινο που ήταν άγρια. Κόκκινα, μουρά, μήπω τα μπερδέψανε. Anyway, όπω και να έχει, αυτό εδώ, κύριε, είναι το πιο γνωστό υγρό τη εταιρεία, το οποίο έχει κάνει τι μεγαλύτερε πωλήσει παγκοσμίω. Ε, καταλαβαίνετε γιατί. Αυτό. Bon. Αυτή είναι η σειρά. Vampire Vape. Είναι για πολύ δάγκωμα, για πολύ φάγωμα. Πραγματικά είναι για να τα πιείτε αυτά τα υγρά. Δηλαδή, τα κάνει all day για πλάκα. Τουλάχιστον τα τρία από τα πέντε τα έχει άνετα. Οπότε δοκιμάστε να μην τα αφήσετε, ειδικά τώρα για καλοκαίρι είναι φοβερά. Είναι φοβερά. Λοιπόν, την τρίτη όμως, ένας τυχερός θα κερδίσει ολόκληρη τη σειρά. Πού? Στο καθιερωμένο live! GVAPS is here, περιμένω τα σχόλιά σας κάτω στο description. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Smoky που μας έστειλε τα υγρά για να τα δοκιμάσουμε και για τη δωροθεσία. See you next time, bitches. Εντάξει.